Το γήπεδο του Αλμυρού αποδείχτηκε γούρικο για τις μεικτές ομάδες της ΕΠΣΗ, καθώς τις αναμετρήσεις που φιλοξενήθηκαν εκεί στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων πανηγύρισαν και τα δύο συγκροτήματα νίκες επί του Ρεθύμνου. Σε επίπεδο παιδών η επικράτηση εξελίχθηκε εύκολη, με το 5-0 να είναι προϊόν της απόλυτης κυριαρχίας στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ για τους νέους ήταν μία νίκη με 1-0 μετά από ψυχωμένη εμφάνιση και παίζοντας για 30 περίπου λεπτά η ομάδα του Ηρακλείου με 10 παίκτες. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι για τους παίδες, το Ηράκλειο μπήκε δυνατά και προηγήθηκε στο 8ο λεπτό με τον Κακουλάκη, ο οποίος πάντως στάθηκε άτυχος στη συνέχεια, αφού τραυματίστηκε και αποχώρησε από τον αγώνα. Η εικόνα της μεικτής ΕΠΣΗ στην επανάληψη ήταν καταιγιστική, με τους παίκτες του Αντώνη Φραγκάκη να προσφέρουν γκολ και θέαμα. Στο 51 ο Ντίσα με κεφαλιά εκμεταλλεύτηκε τον μπέρδεμα στην άμυνα του Ρεθύμνου και έκανε το 2-0. Ενώ στο 55 ο Πακιουφάκης τροφοδότησε τον Κοντάκη, ο οποίος από κοντά έκανε το 3-0. Στο 60 μετά από κόρνερ του Ντίσα ο εορτάζων Σπύρος Ζαχαριουδάκης κέρασε με γκολ τους συμπαίκτες του για το 4-0 και στο 64ο λεπτό ο Κοντάκης σημείωσε το ομορφότερο γκολ της αναμέτρησης κλείνοντας το σκορ και ραυνοβολώντας την αντιπαλιεστία. Στην επανάληψη το Ηράκλειο είχε πολλές φάσεις ακόμα, με κορυφαία αυτή του Καλαϊτζάκη στο 70, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στο άλλο παιχνίδι των παιδών, τα Χανιά επικράτησαν με 0-4 του Λασιθίου στο γήπεδο της Κριτσάς. Έτσι στη βαθμολογία ισοβαθμούν στην κορυφή με 7 βαθμούς Ηράκλειο και Χανιά έχοντας τον πρώτο λόγο για την πρόκριση. Στους 3 έμεινε το Ρέθυμνο και χωρίς βαθμό είναι το Λασίθι. Για τους νέους έγινε μια πολύ δυνατή αναμέτρηση, με το Ηράκλειο να μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι και να απειλεί στα πρώτα λεπτά με προσπάθειες των Βασιλάκη και Θεοδωράκη. Η υπεροχή του Ηρακλείου καρποφόρησε στο 30ο λεπτό, όταν μετά από εξαιρετική ενέργεια του Ανδρουλάκη από δεξιά, ο Θεοδωράκης αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι δέχτηκε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ. Στο 53ο λεπτό, ο Τσακόνη δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε για φάουλ, αλλά έστω και με 10 παίκτες, η ομάδα του Γιάννη Χατζησεβαστού κατάφερε να φύγει νικήτρια από τον αγωνιστικό χώρο, έχοντας εξαιρετική αμυντική λειτουργία και κρατώντας μακριά από τα καρέ της τους Ρεθυμιώτες. Το άλλο αποτέλεσμα στους νέους ήταν Λασίθι Χανιά 0-4. Το Ηράκλειο οδηγεί με 7 βαθμούς στην κούρσα, στην δεύτερη θέση με 6 είναι το Ρέθυμνο, 4 έχουν τα Χανιά και 0 το Λασίθι. Την επόμενη αγωνιστική που θα γίνει στις 9 Ιανουαρίου θα παίξουν Ηράκλειο Χανιά και Ρέθυμνο Λασίθι.